Πολλές αποκλειστικότητες έχουμε σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, δεν έχω κοιμηθεί, αλλά είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουμε πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, όταν έχω πολλά θέματα. Έτσι, δεν κοιμάσαι. Σαν τα μικρά παιδάκια με τα πολλά παιχνίδια. Θέλω να παίζω με τα θέματα μου. Τσακ, τσακ, τσακ. Τσακ, τσακ, τσακ. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξει σήμερα? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, από ό,τι βλέπεις, έχουμε τα Λουτσία ντοματίνια, Λουτσία Φάρμα. Έχουμε το λάδι άγρα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ωραία, και φτιάχνουμε ντοματίνια γεμιστά. Φτιάχνουμε ντοματίνια γεμιστά. Τώρα, βέβαια, όσοι με βλέπουν θα νομίσουν ότι είμαι λίγο παρανοϊκή. Είμαι ελαφρώς λόγω Κέρκυρας. Διότι για να καθίσεις να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Ναι. Εσύ ξέρεις από αυτά. Βέβαια, ξέρω. Αγγελική, λοιπόν. Να πούμε πρώτα τα υλικά. Αχ, βεβαίως. Τι έπαθες? Μου άνοιξε παραμάνα από πίσω και βάμαι την πυθίδα. Να πούμε τα υλικά, δεν θα τα κάνω. Κάτσε, θα φτιάξω. Βγάλε το χέρι σου. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά κάτσε μου μπει καμιά παραμάνα στον ποπό. Σου άνοιξε πράγματι. Και πονάει κιόλας. Και θα πονέσω. Μου την κουμπωσέ. Δεν κουμπώνει, αλλά έτσι όπως την έχω δεν έχεις πρόβλημα. Ντοματίνια γεμιστά πολύ, με κουνιμά και τυριά. Ένα λοιπόν, κιλό ντοματίνια γεμιστά. Έλα. Ντοματίνια Λουτσία Φάρμ γεμιστά με κιμά και τυριά. Ό,τι τυριά θέλεις. Ένα κιλό ντοματίνια Λουτσία Φάρμ. Ένα κιλό κιμά. Ένα κρεμμύδι ξερό. Σάρκα από τα ντοματίνια Λουτσία Φάρμ. Ένα ποτηράκι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο άγρα. Από τα σούπερ μάρκετ Αστέρας και κρόκο Κοζάνη. Αγαπημένο κρόκο. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και τελειώσαμε αυτά. Κάνουμε ως εξής. Α, λοιπόν, να δούμε και τη γέμιση όμως. Να δεις και τη γέμιση. Πάμε 300, να δούμε και τη γέμιση. 300 γραμμάρια. Λοιπόν, ντοματίνια γεμιστά, όπως είπαμε, είναι με 300 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, μία πιπεριά φλωρίνης, 3-4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, μισό ματσάκι δυόσμο, θυμάρι, μέντα. Αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη. Πάμε. Δυόσμο, θυμάρι, μέντα είναι το λοιπόν, ίσως να σου φανεί περίεργο. Και σε σένα, και σε σένα, Κατερίνα, γιατί έχω γυρίσει τις ντοματούλες έτσι ανάποδα. Ναι. Τις γύρισα ανάποδα διότι όπως τις άνοιξα έβαλα λίγη ζαχαρίτσα. Ωραία. Να σου πω λίγο, πες λίγο με τις έχεις ανοίξει. Θα σου το δείξω τώρα. Λοιπόν, τις γυρνάμε δείξε τώρα. Δείξε με τι τις έχεις ανοίξει τώρα, και μετά τώρα, πες τώρα. Γιατί έχεις βάλει ζαχαρίτσα. Α, εδώ. Τι ωραίο είναι αυτό το μικρούλικο. Θες, θέλω και εγώ να ανοίξω. Θες και εσύ να ανοίξεις. Να ανοίξεις. Λοιπόν, κοίτα, αυτό γιατί είναι πιο μεγάλο. Γιατί αυτό είναι για τις μεγαλύτερες ντομάτες. Ωραία, αυτή η διαδικασία που θα δείξουμε. Ξεκίνα εσύ. Ναι. Ρωτάω κάτι εγώ. Αυτή η διαδικασία που δείχνουμε τώρα είναι και για μεγαλύτερες ντομάτες. Είναι και για τις μεγάλες ντομάτες, οι οποίες μεγάλες ντομάτες το ανοίγεις με αυτό εκεί. Ναι, αλλά κοίτα πόσο cute είναι. Ας πούμε την Παρασκευή που έχω τη γιορτή μου και θέλω να κάνω το απέζι σπίτι να καλέσω κάποιους φίλους μου. Ναι. Θα μου άρεσε να έχω αυτά τα μικρά ντοματίνια και μπορείς να τα έχω αυτά τα μικρά ντοματίνια να τα γεμίσεις και με γαρίδα. Ναι. Όπου δεν θέλω με γαρίδα. Θέλω με κιμά και τυρί εγώ. Λοιπόν, κιμά όμως εσύ έχεις το φλωρίδι, το λάμπι που έχω εγώ να σου στείλει τέτοιο ωραίο κιμά. Πες, να μου στείλει αύριο να το φτιάξω. Να μπορώ να σου στείλει. Λοιπόν, κοίταξε. Εδώ έτσι όπως το έχω ανοίξει. Να μην τσιγκουνευτεί, να βάλω αρκετό φλωρίδι. Δεν τσιγκουνεύεται ποτέ ο φλωρίδι. Τέλεια, κύριε φλωρίδι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάμπι μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε λάμπι. Λοιπόν, το έχω ανοίξει έτσι όπως βλέπεις. Βάζεις λίγη ζαχαρίτσα και το γυρνάς τούμπα. Γιατί βάζεις τη ζάχαρη? Για να γίνεται λίγο πιο γλυκούλη. Για να φύγει αυτή η ντοματίλα, η πίκρα αυτή. Δεν είναι η πίκρα, όχι αυτή η σπερτάδα. Αυτό τέλος λοιπόν, πάντων. Θα γυρνάς όλα έτσι όπως σου έδειξα. Θα σε ανοίξω άλλο ένα και θα σε αφήσω εσένα να τα κάνεις μετά. Ωραία. Μάκη. Λοιπόν, Μάκη, με ακούς πάνω. Βάλε μου λίγο μουσικούλα. Εδώ. Κατερίνα, κοίτα. Τώρα που γίναμε φίλοι. Το οποίο ρένα μου αυτό είναι ένα εξαιρετικό και γρήγορο και οικονομικό ορεκτικό. Είναι τρομερό. Μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι έχεις. Είναι ωραίο και για παιδικό πάρτι, για τα παιδιά. Για παιδικό πάρτι. Μπορεί να κάνεις μακαρόνια με κιμά, να φροντίσεις να σου περισσέψει λίγος κιμάς και να κάνεις αυτά. Λοιπόν, για να σε διευκολύνω με αυτό, Κατερίνα μου, κοίτα να δεις τι θα κάνεις. Εγώ θέλω να το κάνω. Εσύ θα το ανοίξεις. Μάμα μου το δείξει εσύ το όπως θα ανοίξει. Μα θα ανοίξει το επόμενο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις εδώ τι θα κάνεις. Θα κάνεις αυτό εδώ. Α, θα τα κάνω θάλασσα. Μένα μου έχει μάθει ο Θέμης για να κάνω γεμιστά ένα άλλο κόλπο να ανοίγω τις ντομάτες. Διαφορετικό. Τώρα είναι άλλη διαδικασία. Να σου πω κάτι σιγά το δύσκολο, αφού μου το άνοιξες εσύ. Κορίτσι μου, δεν είναι δύσκολο. Πολύ εύκολο λοιπόν, είναι. Μπράβο, άνοιξε κι εσύ άλλο. Άνοιξε. Πού είναι το, να το βουτήξω λίγο ζαχαρίτσα. Ναι, βάλ το τώρα εσύ εκεί ανάποδα, δεν περάζει. Βάλ το τώρα. Βάλ το εκεί. Και πάρε να ανοίξει άλλο. Ωραία. Λοιπόν, παίρνει το μαχαίρι. Πολύ εύκολο είναι τηλεθεατές μου και τηλεθεάτριες μου. Το βλέπετε. Μπράβο, η συνταγή που δίνουμε είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε, Κατερίνα, συγγνώμη. Κόβεις λίγο εδώ από κάτω. Πού εδώ? Εδώ, για να μπορέσει να σταθεί. Κοίταξε με, να σταθεί έτσι. Αλλιώς δεν θα σταθεί. Κόβω και έτσι. Λίγο, πολύ λίγο, λίγο. Ένα τσακ. Μπράβο, έτσι. Αυτό. Και αυτό με το μαχαίρι το κάνεις μόνο από εδώ. Για να μπορέσει να σου ανοίξει. Μπράβο. Να από εδώ. Ναι, άνοιξε το. Μπράβο. Δεν το έκανες από εκεί. Που σου είπα, δεν περάζει. Δεν περάζει, ναι. Να βγαίνει. Βγαίνει. Καλά, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν,
Πολύ εύκολο. Και την ψύχα, τη γέμιση από εδώ, τη χρησιμοποιούμε. Τη γέμιση λοιπόν από εδώ θα τη χρησιμοποιήσουμε φτιάχνοντας τον κιμά. Ναι, ωραία. Να το πετάμε. Και αν μας περισσέψει λίγο, μπορούμε να κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία ομελέτα και να ρίξουμε αυτά τα ντοματίνια. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν να φτιάξουμε το κιμά μας. Εδώ, έχουμε φτιάξει το κιμά όπως κάνουμε τα μακαρόνια με κιμά. Τι έχεις βάλει στο κιμά, είπαμε τελικά. Έχω βάλει το κιμά, έχω βάλει κρεμμύδι, έχω βάλει λίγο πιπερίτσα, έχω βάλει αλάτι πιπέρι και λίγο κρόκο και αυτό είναι αυτή η νοστιμιά. Ο κρόκος μπορείς να το βάλεις και στη ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική. Πόσο κρόκο ζάνεις βάζεις μέσα στο κιμά? Πάρα πολύ λίγο, διότι αν βάλεις πολύ, Κατερίνα, θα πικρίσει. Ναι. Δεν μπορείς να βάλεις πολύ. Ωραία. Πόσο κιμά χρησιμοποιείς λοιπόν, περίπου για το συγκεκριμένο? Εδώ θα χρησιμοποιήσεις, εγώ έβαλα 1 κιλό κιμά. 1 κιλό έβαλες. Έβγαλα όλα αυτά που βλέπεις και κράτησα για να κάνουμε και μια άλλη μέρα μακαρόνια με κιμά. Ωραία. Ή μπορεί να το κάνεις και να κάνεις κανελόνια γεμιστά που έχει πρόβλημα η Τζορτζέλα. Ερώτηση σημαντική. Πόσο καιρό διατηρεί το κιμά στην κατάψυξη? Στην κατάψυξη εγώ δεν το βάζω. Εγώ το βάζω απλά στο ψυγείο. Στο ψυγείο πόσες μέρες διατηρείται? Άμα τον έφτιαξα χθες το βράδυ, θα το φτιάξω αύριο. Α, 2 μέρες δηλαδή. Εγώ, ναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το βάζουν στην κατάψυξη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει τη φέτα μου. Ναι. Έχω βάλει αυτά τα μυρωδικά που είναι δυόσμος και μέντα. Αχ, μου αρέσει το συνδυασμό, στρωσικός, πολύ ωραίος. Βλέπεις και το θυμαράκι μου. Ναι. Κρεμμυδάκι. Αυτό δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο, αν μπορείς, αν έχεις φάει, με την κρεμμυδόπιτα Μυκόνου. Δεν έχω φάει κρεμμυδόπιτα Μυκόνου. Θα φτιάξουμε μία μέρα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βάζεις την κρέμα, το τυρί. Α, το τυρί κρέμα. Το τυρί κρέμα. Το κλασικό. Κλασικό, μισό λεπτό. Θέλεις και θυμαράκι να σου φέρω? Το θυμάρι θα το βάλουμε από πάνω. Από πάνω το κρύψεις. Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα ανακατεύεις. Με αυτό το πράγμα, Κατερίνα, έτσι όπως είναι, αν θέλεις, μπορεί να ανοίξουμε μια μέρα φύλλο και να κάνουμε. Την κρεμμυδόπιτα Μυκόνου που πες. Ναι, ναι, αλλά η κρεμμυδόπιτα Μυκόνου έχει μέσα τυροβολιά. Έλα, πότε θα την κάνουμε την κρεμμυδόπιτα Μυκόνου? Μπορεί να την κάνεις στη γιορτή σου, άμα θέλεις. Όχι κρεμμύδια στη γιορτή μου. Παιδί μου, κρεμμυδόπιτα λίγο. Έλα, δεν μυρίζει. Όχι, μπορεί. Να μιλήσουμε μεταξύ μας εδώ. Μόνο στη γιορτή σου, δηλαδή. Στο γραφείο εμείς φιλιόμαστε. Φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί στο δρόμο. Και μετά τη γιορτή σου. Βλέπεις εδώ τώρα τι κάνω. Πολύ λίγο. Εμείς έτσι. Ωραία, βάζεις λίγο κιμά, πώς θα τον βάλεις? Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Αφού το έκανες τίγκα στο... Ναι, το έκανα τίγκα. Ναι. Λοιπόν, θα κάνεις μείγμα. Καλή, τι γλυκούλικα που είναι αυτά. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ τι γίνεται. Σε ένα βάζεις κιμά, σε άλλο βάζεις... Σε ένα βάζεις κιμά, σε άλλο βάζεις αυτό. Ένα λάξ, δεν μπορείς να τα βάλεις όλα ίδια. Και βάζεις και από πάνω και τέτοιο? Όχι, μόνο εδώ αυτό. Από πάνω, έτσι όπως είναι. Θα βάλεις λίγο από αυτό το τυράκι, λίγη κρέμα και θα βάλεις και το θυμαράκι σου. Να το θυμαράκι. Να το θυμάρι. Όσο τα γεμίσουμε, πάμε να ξαναδούμε τα υλικά μας, παρακαλώ. Τι θα χρειαστείτε, αγαπημένες μου φίλες, για να φτιάξετε ντοματίνια γεμιστά με κιμά και τυριά? Λοιπόν, 1 κιλό ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ, 1 κιλό κιμά, 1 κρεμμύδι ξέρω, σάρκα από ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ, 1 ποτηράκι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Άγκρα από τα σούπερ μάρκετ Αστέρας, κρόκο Κοζάνης. Και για τη γέμιση, 300 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, μία πιπεριά φλωρίνης, 3-4 κρεμμυδάκια φρέσκα, μισό ματσάκι δυόσμο θυμάρι μέντα, αλάτι πιπέρι και λίγο ζαχαρίτσα, έτσι όπως σας δείξαμε, για να βάζουμε λίγο στην ντομάτα για να μην πικρίζει. Και είπαμε ότι μπορείς να βάλεις. Ω, τι ωραία! Να το γλυκούλι. Ναι, ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Βάζουμε και μέσα εδώ, μας αρέσει το θυμάρι. Μπορεί να βάλεις και μάραθο, αν σου αρέσει. Αχ, μάραθο! Να το έχω εκεί. Ναι. Μπορεί να βάλεις και άνηθο, ό,τι σου αρέσει. Δεν μπορείς όμως. Όχι, επειδή δεν σου αρέσει εσένα, δεν μπορείς να βάλεις μαγειδανό. Το μαγειδανό δεν θα το βάλεις. Απαπαπαπα. Ερώτηση τώρα. Ερώτηση. Πόσο προθερμαίνουμε το φούρνο? Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς και ψήνεις όχι παραπάνω από 15 με 18 λεπτά. Στο δηλαδή. Εγώ θέλω να δοκιμάσω. Θα δοκιμάσεις τα φας. Αυτά είναι ήδη έτοιμο. Από ό,τι βλέπεις, αυτά είναι έτοιμα, φτιαγμένα. Ναι. Άρα στο φούρνο τα θέλουμε ίσα-ίσα να γκρατιναριστούν. Ναι, αλλά 18 ωραία. Λεπτά δεν είναι ίσα-ίσα. Ναι, δεν είναι πολύ. Όσο να το βάλεις, βγάλεις, βγήκε. Λοιπόν, βάλαμε, σου έχω βάλει πιατάκι καθαρό από εκεί. Εδώ είναι με τον κιμά. Σου έχω βάλει με κιμά. Πάρα πολύ ωραία. Ο κιμάς έχω βάλει Φυρένια. Από μασχαράκι. Μπορείς να βάλεις και χοιρινό, μπορεί να βάλεις και μισό-μισό, ό,τι σου αρέσει εσένα. Ναι. Λοιπόν. Αυτό ειδικά για τα παιδάκια, για πάρτι, το τρως έτσι τσακ, τσακ. Ωραία. Λοιπόν, δοκιμάζω και μέχρι δοκιμάζω και να πάμε στο desk. Θέλω να πω λίγο για τα Λουτσία αυτά τα εξαιρετικά ντοματίνια. Είναι από τη Μακεδονία, είναι 100% ελληνικά, είναι χωρίς χημικά, οριμάζουν στο τσαμπί, μένουν φρέσκα. Κατερίνα, μια και σε ψηλή να το μυρίσουμε αυτό το πράγμα. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Μυρίζουν όπως τα παλιά, εκείνα εκεί τα παλιά.
Πολύ λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, όσο είμαστε πούμε... εμείς εδώ. Αύριο. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Θα κάνουμε, είπαμε αύριο. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία κουραμπιεδάκια. Κουραμπιεδάκια αύριο. Βιολογικά. Φανταστικά.